Μαθαίνω. Ο κύκλος του άνθρακα. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Στο έδαφος, τα φυτά απορροφούν τον άνθρακα από την ατμόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης. Τα ζώα τρώνε τα φυτά και είτε εκπνέουν τον άνθρακα ή αυτός κινείται επάνω στην τροφική αλυσίδα. Όταν τα φυτά και τα ζώα πεθαίνουν και αποσυντίθενται, μεταφέρουν τον άνθρακα πίσω στο έδαφος. Παράκτια, ο ωκεανός απορροφά άνθρακα μέσω φυσικών και βιολογικών διαδικασιών. Στην επιφάνεια του ωκεανού, το διοξιδίο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα διαλύεται μέσα στο νερό. Το φυτοπλακτόν χρησιμοποιεί αυτό το διοξίδιο του άνθρακα για τη φωτοσύνθεση. Το φυτοπλακτόν είναι η βάση της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας. Αφού οι θαλάσσιοι ζωικοί οργανισμοί τραφούν με τα φυτά, εκπνέουν τον άνθρακα ή τον αφήνουν να περάσει και πάλι στην τροφική αλυσίδα. Όταν το φυτοπλακτόν πεθαίνει, αποσυντίθεται και τα μόρια άνθρακα ανακυκλώνονται στα επιφανειακά ύδατα. Το φυτοπλακτόν μπορεί επίσης να βυθιστεί στον πυθμένα του ωκεανού, όπου γίνεται μέρος των θαλάσσιων ιζημάτων. Ρεύματα μεταφέρουν κρύο νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα μέχρι την επιφάνεια. Καθώς θερμαίνεται το νερό, ο άνθρακας θα απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα, συνεχίζοντας τον κύκλο του. Ο άνθρακας βρίσκεται στην ατμόσφαιρα με τη μορφή διοξιδίου, το οποίο είναι αέριο του θερμοκηπίου. Τα αέρια του θερμοκηπίου λειτουργούν σαν μια κουβέρτα και παγιδεύουν τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα. Κατά τους δύο τελευταίους αιώνες, οι άνθρωποι έχουν αυξήσει την ατμοσφαιρική παρουσία του διοξιδίου του άνθρακα κατά περισσότερο από 30% από την καύση ορυκτών καυσίμων και την αποψήλωση των δασών. Ο άνθρακας είναι το τέταρτο πιο άφθονο χημικό στοιχείο κατά μάζα στο σύμπαν, μετά το υδρογόνο, το ήλιο και το οξυγόνο. Είναι ακόμη το 15ο πιο άφθονο χημικό στοιχείο κατά μάζα στο γήινο φλοιό. Βρίσκεται σε όλες τις γνωστές μορφές ζωής. Αυτή η αρκετά υψηλή σχετικά αφθονία, συνδυασμένη με τη μοναδική ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει την τεράστια ποικιλία των οργανικών ενώσεων που συχνά μπορούν να πολυμερίζονται σε σχετικά συνηθισμένες συνθήκες στη γη, έκαναν το χημικό στοιχείο του άνθρακα τη βάση κάθε γνωστής μορφής ζωής. Γεια σας παιδιά! Ο άνθρακας είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για τη ζωή στη γη μας. Μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά βρίσκεται σε πολλά σημεία. Όπως το νερό, έτσι κι αυτός δεν μένει στάσιμος. Κινείται συνεχώς και παίρνει διάφορες μορφές. Στην ατμόσφαιρα βρίσκεται με τη μορφή αερίου. Είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Τα δέντρα και τα φυτά παίρνουν από την ατμόσφαιρα το διοξίδιο του άνθρακα με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης για την οποία έχουμε μιλήσει παλιότερα. Επίσης, αποβάλλουν διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Όταν μαραίνονται και πέφτουν στο έδαφος, αποσυντίθενται και μετά από πολλά χρόνια γίνονται ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο και οι άνθρακες. Αυτά τα ορυκτά καύσιμα τα χρησιμοποιούμε καθημερινά για να ανάψουμε το φως, να ζεσταθούμε, να κινήσουμε τα αυτοκίνητά μας και άλλα πολλά. Έτσι, ο άνθρακας βρίσκεται και στο έδαφος. Τα φυτά της θάλασσας για να κάνουν φωτοσύνθεση χρησιμοποιούν το διοξίδιο του άνθρακα που βρίσκεται στη θάλασσα και περνάει από την ατμόσφαιρα στην επιφάνειά της. Τα ζώα της θάλασσας τρώνε τα φυτά και παίρνουν και αυτά άνθρακα. Με τη σειρά τους αποβάλλουν διοξίδιο του άνθρακα στο νερό. Όταν πεθάνουν, αποσυντίθενται και ο άνθρακας περνάει κάτω στο έδαφος από το βυθό. Μερικά οστρακοειδή και κοχύλια φτιάχνουν το κέλυφός τους από τον άνθρακα που παίρνουν από το νερό της θάλασσας.
Επίσης, οι πέτρες της θάλασσας δημιουργούνται από άνθρακα μετά από πολλά πολλά χρόνια. Μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε, αλλά οι απλές καθημερινές μας συνήθειες επηρεάζουν αυτόν τον κύκλο του άνθρακα. Κάθε φορά που ανάβουμε το φως, βλέπουμε τηλεόραση, πάμε βόλτα με το αυτοκίνητο, καταναλώνουμε ενέργεια, την οποία παίρνουμε καίγοντας ορυκτά καύσιμα που απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Επίσης, καίγοντας τα δάση μας, έχουμε όλο και πιο λίγα δέντρα για να απορροφήσουν διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι, η ατμόσφαιρά μας ποτίζεται με όλο και περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα. Μαθαίνω. Ο κύκλος του άνθρακα. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.